δεν είναι μόνο η φρεγάτα Ίδρα που πλέει για να συμμετέχει στην επιχείρηση Ασπίδες στην Έρυθρα Θάλασσα. Την ίδια στιγμή, το υποβρύχιο Ματρόζος και η φρεγάτα Κουτουριώτης συμμετέχουν στην άσκηση Dynamic Manda 24 στην Ιταλία. Ενεργή επίσης είναι η συμμετοχή της χώρας μας στην επιχείρηση Ειρήνη στη Λιβύη με τη φρεγάτα Έλλη, ενώ στην επιχείρηση παλαιότερα συμμετείχαν οι Αδριάς, Λίμνος και Σπέτσε. Αυτή την περίοδο η φρεγάτα Λίμνος επιχειρεί ανοιχτά του Λιβάνου στο πλαίσιο της απόφασης του ΟΗΕ για την απαγόρευση διακίνησης παράνομου οπλισμού προς Συρία, Γάζα μέσω των λιμανιών της χώρας του Λιβάνου. Δεδομένου των προκλήσεων και όχι μόνο, η αναβάθμιση στο ΜΕΚΟ είναι αναγκαία, αλλά και η αγορά κι άλλων μονάδων όπως η μελλοντική ναυπήγηση αμερικάνικων Constellation που είναι μεγαλύτερες φρεμ επιβάλλεται. Οι Τούρκοι απέναντι ναυπηγούν φρεγάτες υποβρύχια, ενώ στα σκαριά βρίσκεται και το πρώτο από τα 8 αντιτορπιλικά τους TF2000 150 μέτρων περίπου με 96 κελιά κάθετης εκτόξευσης πυράβλων. Η απάντηση σε αυτά τα θηρία είναι μόνο η ναυπήγηση Constellation. Δυστυχώς χρειαζόμαστε και LCS και πλοία όπως η Karel Durman από Ολλανδία-Βέλγιο, όπως και η Meco Anzac που πουλούν οι Αστραλοί από το 2025 και έπειτα. Όσον αφορά τις Meco των Αστραλών, είναι αναβαθμισμένες πρόσφατα και είναι ίδιες με τις αντίστοιχες ελληνικές Meco. Φυσικά το πρόβλημα είναι τα χρήματα τα οποία με δοκιμασμένη αρχαία συνταγή μπορούν να βρεθούν. Μιλάω για το όπως βρέθηκαν τα τάλαντα, για την αυπήγηση των αρχαίων τριήρων επί Θεμιστοκλή από τα μεταλλεία του Λαβρίου, έτσι να πληρωθεί και το κόστος για νέα πλοία από τα κοιτάσματα πετρελαίου και φυσικού αερίου. Κοινοποιήστε το βίντεο στους φίλους σας, κάντε εγγραφή και πατήστε το καμπανάκι ώστε να βλέπετε πρώτοι τα βίντεό μας. Πείτε μας επίσης την άποψή σας στα σχόλια. Σας ευχαριστούμε πολύ.